Δημιουργήθηκε η ομάδα. Είπαμε κάποια στιγμή κάποιοι από την ομάδα ότι ωραία είναι όλα αυτά με τα Facebook, αλλά οι άνθρωποι είναι καλό να γνωρίζονται μεταξύ τους, είναι ακόμα καλύτερα. Άρχισαμε να βγαίνουμε, πήγαμε κάνα δύο βόλτες, κάναμε κάνα δύο εκδηλώσεις. Φτιάξαμε ένα πρώτο βιβλίο συλλογικό, όπου στο συλλογικό βιβλίο βέβαια μέσα έχει μόνο δικά μας πράγματα. Δηλαδή ό,τι είναι εδώ μέσα κάποιος από εμάς το έχει κάνει. Είναι των μελών. Είναι των μελών μόνο. Στην ομάδα μέσα στο Facebook μπορώ να αναρτήσω εγώ και Μπετόβεν, δεν έχει σημασία. Εδώ βάλαμε έναν όρο ότι είναι μόνο το μελών. Φτιάξαμε πριν από 2,5 χρόνια ένα πρώτο βιβλίο συλλογικό που είχε βγει στις εκδόσεις Γαβριλίδης τότε αυτό. Τώρα μετά από 2,5 χρόνια είπαμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Έγινε πιο πλήρες εδώ, πιο ευγενές και προς τους εικαστικούς, με τετραχρωμίες, με τέτοια με αυτά. Και δώσαμε δύο σελίδες, μέχρι δύο σελίδες στον καθένα, μία ή δύο σελίδες, ο καθένας είχε στη διάθεσή του, να βάλει ό,τι ήθελε. Λόγο ή εικαστικό. Ναι, ναι. Ό,τι ήθελε. Κάποιοι βάλανε μόνο φωτογραφίες, ο Χρήστος έβαλε εδώ δύο φωτογραφίες και ένα μικρό κειμενάκι περί φωτογραφίας, ας πούμε. Άλλοι βάλανε και ποίηση και ό,τι χωρούσαν με στις δύο σελίδες. Το βιβλίο βγήκε χωρίς, δεν είναι ανθολόγηση, δηλαδή είπαμε ότι όλα τα μέλη της ομάδας έχουν δικαίωμα να βάλουν κάτι μέσα, χωρίς αξιολόγηση, είναι καλό, δεν είναι καλό. Θεωρούσε ο καθένας καλύτερο, ναι, ναι, ότι τον εκπροσωπούσε. Ναι, 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 για να αποτυπώσουμε μια ομάδα έτσι όπως βρισκόμασταν κάθε μέρα, σε τι κατάσταση ήταν. Ναι. Ορισμένα είναι πάρα πολύ καλά, ορισμένα είναι καλά, ορισμένα είναι. Αλλά από εκεί και πέρα μπαίνουν οι προσωπικές προτιμήσεις. Σίγουρα ο καθένας όμως έδωσε αυτό που μπορούσε το καλύτερο, γιατί ήταν σε ένα συλλογικό πράγμα το οποίο έδινε κάτι. Για να το βγάλουμε το βιβλίο, δημιουργήσαμε μια ομάδα σύνταξη, ας πούμε, μικρή έτσι εκ των ενόντων μεταξύ μας συζητώντας. Μια επιτροπή. Ναι, και δώσαμε ένα θέμα. Τότε, όταν ξεκινήσαμε τις κουβέντες, δεν είχε αρχίσει ακόμα το μεγάλο κύμα που είναι το προσφυγικό τώρα, που είναι το μεγάλο πρόβλημα πια κοινωνικό που δημιουργήθηκε. Τότε το μεγάλο πρόβλημα, ένα πρόβλημα που είχε η Ελλάδα ήταν η άστεγη, ότι για πρώτη φορά είχαμε αστέγους στη χώρα. Και το δεύτερο πρόβλημα που είχαμε ήταν ο ρατσισμός που είχε αρχίσει να κυκλοφορεί, είχε αρχίσει η Χρυσή Αυγή να ανεβαίνει, ναι, κλπ. Και είπαμε στην αρχή να δώσουμε ένα θέμα αντιρατσιστικό, αντιτέτοιο, και είπαμε μετά όχι να μην δώσουμε κάτι αντί, να δώσουμε κάτι προ, ας πούμε. Και δώσαμε την ετερότητα ως διαφορετικότητα με την έννοια της δημιουργικής διαφορετικότητας. Τώρα, κάποιοι από τους συμμετέχοντες το είδανε πιο πολύ ή καταφρονεμένοι τέτοιοι, κάποιοι το είδανε σαν δημιουργικότητα. Εγώ πιο πολύ τη βλέπω την ετερότητα σαν κάτι διαφορετικό, ότι οι διαφορετικοί κάτι άνθρωποι μεταξύ τους. Κάτι το άλλο. Κάτι το ναι, 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 κάτι άλλο. Ναι. Εγώ βλέπω πιο πολύ ότι οι διαφορετικοί άνθρωποι είναι δημιουργική δύναμη. Όχι μόνο τροχοπέδι δεν είναι στις κοινωνίες, αλλά αν πραγματικά το δουλέψεις, πώς ήταν η Θεσσαλονίκη προπολεμική, ας πούμε, η πολυπολιτισμική, που είχε τεράστια δημιουργία πολιτιστική, ας πούμε. Και έτσι βγήκε το βιβλίο. Τώρα η ετερότητα αποτυπώθηκε ακόμα και στο πώς ο καθένας κατάλαβε την ετερότητα και τι να στείλει. Γιατί ο καθένας είναι το δικό του μυαλό. Τι θα καταλάβει από κάτι που του είπες. Και τι έχει ο ίδιος να προσφέρει. Έχει προσωπικότητα. Ναι. Και έτσι βγήκε το βιβλίο. Με αφορμή τώρα αυτό το βιβλίο, πήρα και εγώ την πρωτοβουλία και έκανα αυτό που λέμε μικρές εκδόσεις. Το οποίο είναι μικρές. Είναι όντως μικρές. Δηλαδή είναι οι μικρές εκδόσεις είμαι εγώ. Το λάπτοπ μου εκεί. Το σπίτι μου, ο Αναστάσης παρακολουθεί τα πάντα και κάποιοι συνεργάτες και κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν βιβλία τώρα σιγά σιγά και κάποιοι συνεργάτες οι οποίοι είναι εξωτερικοί, είναι. Μικρές εκδόσεις με μεγάλους στόχους. Με μεγάλους στόχους. Με στους στόχους, ας πούμε. Ναι, έτσι, έτσι, πράγμα, ναι. Αυτή είναι η ιστορία του βιβλίου μας. Και έτσι βρεθήκαμε με το φίλο μας τον Χρήστο εδώ που συμμετέχει ως φωτογράφος. Βρεθήκαμε και στη Σπάρτη. Πολύ καλά κάνατε. Καλωσορίζομαι στη Σπάρτη. Προσωπικά εκ μέρους της Ένωσης Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας και ότι δεν ήμασταν έγκαιρα ενημερωμένοι. Την τελευταία στιγμή με τον Χρήστο κάναμε κάτι. Ελπίζω μια επόμενη φορά να είμαστε περισσότερο έτοιμοι και τα μέλη μας και η κοινωνία της Σπάρτης να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωσή σας, σε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου που πραγματικά όταν είδα στην πρόσκληση την ετερότητα
Γεγονός είναι ότι πήγε το μυαλό μου ότι κάτι διαφορετικό είναι από τα άλλα, διαφέρει από τα άλλα βιβλία. Έχετε τα συγχαρητήριά μου για την προσπάθεια που κάνετε, και εκεί που εστιάζω την προσοχή μου είναι σε αυτό που κάνετε, ότι παρουσιάζετε νέους ανθρώπους. Γιατί μέχρι σήμερα συνηθίζαμε να παρουσιάζουμε μεγάλους ποιητές, μεγάλους καλλιτέχνες, και να αρχίζουμε τις παρουσιάσεις, τις ομιλίες μας, τους επένους πάνω σε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Να σταματήσει με ποια έννοια? Και ξέρετε, αυτούς που λέμε τώρα, όταν ήταν εν ζωή, πάλι δεν τους παρουσιάζαμε. Όχι, βέβαια. Ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι πρέπει να αρχίζουμε να παρουσιάζουμε τους νέους ανθρώπους εν ζωή, και μετά ο χρόνος θα κρίνει αν αυτοί ήσαν τόσο άξιοι για να παραμείνουν. Εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε σήμερα, δηλαδή τους λογοτέχνες και καλλιτέχνες εδώ μέσα που έχετε, προσωπικά ο καθένας θα τους κρίνει με τα δικά του κριτήρια. Ο χρόνος όμως θα έρθει και θα δείξει ποιοι από αυτούς θα μείνουν. Λοιπόν, μπράβο σε αυτό που κάνετε, η Ένωση θα είναι συμπαραστάτη σας, και από ό,τι περνάει από το χέρι μας θα σας προβάλλουμε στη συνέχεια. Καλή επιτυχία να έχετε, καλό δρόμο στην προσπάθειά σας, και έχετε τις καλύτερες μας ευχές από εδώ, από τη Σπάρτη. Βρίσκονται εδώ δύο φίλοι, η Αθηνά Ιτιτάκη και ο Χρήστος ο Μαλτέζος, που μας προσκάλεσε και στη Σπάρτη, οι οποίοι και οι δύο συμμετέχουν στο βιβλίο, η Αθηνά με λόγια, ο Χρήστος με εικόνες. Επομένως είμαστε αρκετά, ας πούμε, αντιπροσωπευτική, είναι να σας πούνε δύο λόγια. Αθηνά Τιτάκη, συμμετέχω σε αυτό το βιβλίο. Συμμετείχα και στο πρώτο βιβλίο της Craft, το Craft Book 1. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα δικό μου. Πιστεύω ότι όλοι φοβόμαστε πολλές φορές τους άλλους, και νομίζω γι' αυτό το έγραψα. Αν είναι έτσι, φοβάμαι όσους δηλώνουν έτοιμοι και όσους γνωρίζουν, όσους δεν τράπηκαν ποτέ και αυτούς που δεν μετάνιωσαν. Φοβάμαι όσους αφάνισε η θλίψη και όσους γελούν κάτω από το βάρος μιας χαράς. Όσους πριν κοιμηθούν βραβεύονται και όσους δεν βλέπουν όνειρα. Φοβάμαι τους σύλλωτες, τους αδικημένους, τους ολιγαρκείς, τους ακατάπαυστα ερωτευμένους, όσους φάλουν συνεχώς και τους αλάνθαστους. Φοβάμαι τους δικαιωμένους, τους τρυφερούς, τους πολυαγαπημένους, τους φίλους πριν το ξημέρωμα. Φοβάμαι τους τολμηρούς, τους οργισμένους, τους ακλόνητους, όσους χαράζουν δρόμους και τους δείχνουν. Φοβάμαι τους καταξιωμένους και αυτούς που συναλλάζουν τρόπαια, τους επεφημούντες, τους άδολους και όσους έκαναν το Θεό εραστή τους. Φοβάμαι τους υπόχρεους, τους δοτικούς, τους προάγγελους και τα πεπρωμένα. Μα ναι, φοβάμαι τα σπίτια χωρίς καμινάδες, χωρίς δοκάρια, χωρίς μπαλκόνια, τις σκάλες που οδηγούν στα υπόγεια, τη ζωή που γράφεται για άλλους. Όταν γράφω, πόσο φοβάμαι πως η πραγματικότητα θα εξανεμιστεί. Εγώ που φοβάμαι την πραγματικότητα, πόσο φοβάμαι. Είμαι ο Χρήστος Μαλτέζος, φωτογράφος, που συμμετέχω και εγώ στο βιβλίο «Ετερότητα». Και βέβαια στην Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας ανήκω, και έχω και την έκθεση φωτογραφίας εδώ στο Πινολόγιο, που θα διαρκέσει αρκετές μέρες μέχρι τις 28 Νοεμβρίου. Εγώ είδα τη δημιουργική πλευρά της ετερότητας, δηλαδή έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι η τέχνη δεν πρέπει να είναι ενοιολογική, και η τέχνη στη φωτογραφία δηλαδή είναι κάτι ιδιαίτερο. Η φωτογραφία είναι καθιερωμένη σαν κάτι που, τέλος πάντων, σαν αναμνηστική εικόνα. Η τέχνη δεν είναι πολύ διαδεδομένη, οπότε πιστεύω ότι ήταν ένα, σαν διαφοροποίηση δηλαδή, η καλλιτεχνική φωτογραφία με την καθιερωμένη φωτογραφία που γνωρίζουν όλοι πιο πολύ.
Τώρα δύο λόγια για την έκθεση. Έχει περάσει πολλοί κόσμος εδώ πέρα αυτές τις μέρες. Είναι κάτι καινούριο για τη Σπάρτη. Δηλαδή πιστεύω ότι πρώτος εγώ έκανα την πρώτη έκθεση στις αρχές του καλοκαιριού και σε αυτό το χώρο τη δεύτερη έκθεση. Ο κόσμος μαθαίνει σιγά σιγά, δηλαδή να βλέπει τη φωτογραφία διαφορετικά, όχι όπως την ξέρει, με τα κινητά τηλέφωνα και σαν τέλος πάντων σαν αναμνηστική εικόνα. Και εγώ βρίσκομαι εδώ που τους εξηγώ σχεδόν κάθε απόγευμα και μιλάμε, συζητάμε μεταξύ μας. Μάλιστα. Και μαθαίνει ο κόσμος δηλαδή την τέχνη της φωτογραφίας και εδώ στον ομό μας. Κύριε Χριστό, σύντομα θα έχετε κάποια συνεργασία, έμαθα, με τη Λέσχη Φωτογραφία Σπάρτης. Ναι. Είναι ένα δίμηνο σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας, δηλαδή μέχρι το τέλος του σεμιναρίου θα έχουμε φτάσει στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Είναι φόλης της ύλης, για αρχάριους και για προχωρημένους. Λέμε δηλαδή, όταν λέμε φόλης της ύλης, λέμε και τεχνικά θέματα, όλα τα τεχνικά θέματα. Ξεκινάμε από τη λήψη, επεξεργασία και αισθητική της φωτογραφίας και βέβαια αισθητικά θέματα που αφορούν την καλλιτεχνική φωτογραφία. Είναι δίμηνο σεμινάριο, ταχύρυθμο θα έλεγα, αλλά είναι φόλης της ύλης. Πού μπορούν να απευθύνονται όσοι στη φωτογραφική Λέσχη, υπάρχει φυλάδιο ενημερωτικό και σε μένα, όσοι έχουν τα τηλέφωνά μου, για να μιλήσουμε περισσότερο και να τις εξηγήσω περισσότερα πράγματα. Και μπορούν να έρχονται εδώ, στον χώρο του ποινολογίου. Και του ποινολογίου και στη Λέσχη μπορούν να ζητήσουν το τηλέφωνό μου. Κάθε απόγευμα είναι η Λέσχη.